Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα πολιτικό βαρόμετρο. Σήμερα μιλάμε εδώ με τέσσερις εκλεκτούς καλεσμένους και φιλοξενούμενους για τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, καθώς πλέον βρισκόμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές στις 7 Ιουλίου. Να καλησπερίσω λοιπόν και να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Κυριαλάνη από αριστερά μου. Φυσικά τον γραμματέα της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριαλάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές μας. Τον κύριο Γιάννη Κανάρη στα δεξιά μου, τον υπεύθυνο τομέα οικονομίας της ΝΟΔΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Κανάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τον κύριο Γιώργο Ούστογλου, τον υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα Αλλαγή στον Εύρο. Καλησπέρα, κύριε Ούστογλου. Καλησπέρα, κυρία Κομματζίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και ο κύριος Διονύσης Κλάδης, το μέλος της τοπικής επιτροπής του ΚΚΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα, κύριε Κλάδη. Καλησπέρα. Κύριε Ούστογλου, είστε ο μοναδικός υποψήφιο βουλευτής στο σημερινό τραπέζι και πάνελ. Οπότε νομίζω δίνεται και το στίγμα ότι πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, καθώς και από τα τέσσερα κόμματα βέβαια έχουν δοθεί επίσημα πλέον τα ονόματα, τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια στον Εύρο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Κυριαλάνη, θα ξεκινήσω με εσάς για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο και αν θέλετε και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια που μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στην δημοσιότητα και είναι επίσημα, καθώς την Τετάρτη, την Πέμπτη λίγη πλέον και αυτή η προθεσμία. Ναι, κοιτάξτε, το ψηφοδέλτιο το δικό μας ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι αύριο θα γίνει επίσημη κατάθεση των ονομάτων στο πρωτοδικείο. Είναι απαρτίζεται από τους ήδη βουλευτές με τη σειρά εκλογής τους τον κύριο Καΐσα Γιώργο, την κυρία Γκαρά Αναστασία και τον Ρίζο του Δημήτρη και συμπληρώθηκε με καινούργια πρόσωπα που κατέρχονται για πρώτη φορά στο στίβο της διεκδίκησης της ψήφου των πολιτών. Είναι ο Μενέλος Μαλτέζος, είναι ο κύριος Τσολακίδης ο Βασίλης και η Καλέση Ελίζα από το Σουφλί. Για τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων δεν θα ήθελα να κάνω για τα πρόσωπα οποιαδήποτε κρίση. Θα τεθούν, οι πολιτικές είναι κυρίως αυτές που μας ενδιαφέρουν που θα τεθούν στην κρίση των πολιτών, οι απόψεις και οι θέσεις των κομμάτων που θα εκφραστούν από τους υποψηφίους αλλά και από τα στελέχη των κομμάτων όπως γίνεται στο σημερινό μας πάνελ. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια για μεγάλη ανανέωση στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε ήδη τρεις εν ενεργεία βουλευτές. Ναι, είναι μια ανανέωση κατά 50% όμως. Έτσι, το μισό ψηφοδέλτιο είναι καινούργια πρόσωπα. Μάλιστα. Κύριε Κανάρη, εσείς σήμερα πλέον δόθηκε στη δημοσιότητα το ψηφοδέλτιο, επίσημα μάλλον το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα είχαν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες και θα έλεγα ότι πιθανόν υπήρξε στην αρχή και μία παρανόηση σχετικά με το πρώτο ψηφοδέλτιο που δόθηκε μία εβδομάδα πριν. Και σήμερα πλέον έχουμε και το επίσημο, την επίσημη στελέχωση και με κάποιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις που για άλλους αποτέλεσαν έκπληξη. Για σας αυτό το ψηφοδέλτιο τι είναι για τη Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το σχόλιο σας? Λοιπόν, έχουμε ο πρόεδρος και το επιτελείο του έχουν καταρτήσει ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο στο νομό μας, νομίζω, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα. Αυτά που κυκλοφορούσαν μέχρι σήμερα το πρωί που ανακοινώθηκε επίσημα ήταν διάφορες εικασίες, ήταν πληροφορίες που υπήρχαν, που κυκλοφορούσαν ή που κατασκευάζονταν από κάποιους, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το επίσημο και το επίσημο ανακοινώθηκε σήμερα. Είναι λοιπόν οι τέσσερις κύριοι και οι δύο κυρίες που το απαρτίζουν, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικοί και νομίζω ότι θα συμβάλλουν στην συνολική καλή απόδοση, επίδοση της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις εκλογές. Να τους αναφέρω εν συντομία. Είναι φυσικά ο κύριος Δημοσχάκης, ο οποίος είναι αυτοδικαίως καθότι είναι ο νυν βουλευτής του κόμματός μας, ο κύριος Κελέτσης και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν για πρώτη φορά. Εμείς έχουμε περίπου στο 70% νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο του Εύρου, τα οποία είναι ο κύριος Φαραντάτος, είναι ο κύριος Δερμετζόπουλος, η κυρία Μπαχαρίδου και η κυρία Σόκου, οι οποίοι νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό μείγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας σε ό,τι αφορά την επαγγελματική τους ιδιότητα, οπότε μπορούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στον νομό μας και να δημιουργήσουν ένα ωραίο μείγμα το οποίο θα εκφραστεί και στις κάλπες από τους ψηφοφόρους. Ο καθένας θα προσέλθει, θα ψηφίσει, θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και θα έχουν
την ευχέρεια να επιλέξουν διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές προσωπικότητες για να μπορέσουν να κάνουν τη δική τους επιλογή και να δώσουν ένα από τους δύο σταυρούς τους και να στηρίξουν γενικά το κόμμα μας. Mm-hmm. Θέλετε κάποιο σχόλιο ίσως για τα άλλα ψηφοδέλτια, για τα άλλα πολιτικά κόμματα? Νομίζω ότι κάθε κόμμα έκανε την επιλογή του βάσει κάποιων κριτηρίων. Όλοι θα μπουν σε αυτόν τον αγώνα και θα προσπαθήσουν, φαντάζομαι, για το καλύτερο. Αλλά θεωρώ ότι το δικό μας ψηφοδέλτιο είναι το πλέον καλό στο νομό μας και αυτό θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Κύριε Ούστογλου, φυσικά δεν θα μπορούσα έτσι να αναφερθώ σε ένα γενικότερο σχόλιο σας για το ψηφοδέλτιο, αν και πιστεύω ότι έχετε κάποιο λόγο και γι' αυτό. Εγώ θέλω περισσότερο να σταθώ σε εσάς στην δική σας υποψηφιότητα και στην απόφασή σας να είστε παρόν σε αυτές τις εκλογές στο νομό Εύρου. Πρέπει να πω, κύριε Κουματζίδο, ότι το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί άλλη φορά και ούτε εκτός τον κύριο Ζαπάρτα, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε κάποιες προηγούμενες εκλογές, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο κύριος Καραφίλιος, ο κύριος Χαμαλίδης, η κυρία Βασιλιάδου και η κυρία Μαλκοπούλου και εγώ, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε ψηφοδέλτιο εθνικών εκλογών. Mm-hmm. Τολμώ να πω ότι είναι ίσως το καλύτερο ψηφοδέλτιο που υπάρχει στον Εύρο, γιατί και η προσωπικότητα του καθενός ξεχωριστά, αλλά και η κοινωνική και η επαγγελματική πορεία του καθένα από τους συμμετέχοντες είναι γνωστή στην κοινωνία και έχουν να προσφέρουν πολλά και μέσα από το ψηφοδέλτιο, αλλά έχω την αίσθηση ότι είμαστε πρωτοτυπούμε αυτή τη φορά, γιατί το 100% απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που για πρώτη φορά είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, είναι αλήθεια ότι ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι μια από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας και για το γεγονός ότι έχουμε περάσει 10 χρόνια περίπου από την ημέρα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονταν τα μνημόνια. Οι συμπολίτες μας είναι ταλαιπωρημένοι και καταπονημένοι από όλα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και σαφώς μπαίνω σε μία εκλογική διαδικασία για να δώσω μία μάχη, η οποία θα είναι πολύ δύσκολη. Και από την άλλη την πλευρά, βέβαια, είμαστε, εφόσον αποφάσισα να συμμετέχω μετά από την πρόταση της Προέδρου, που είναι πολύ τιμητικό και για μένα τον ίδιο σαν άνθρωπο, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο νομό Εύρου για το κίνημα αλλαγής και φυσικά για μένα τον ίδιο. Θέλω επίσης να τονίσω ότι υπήρξα στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήμουνα 2 θητείες δήμαρχος των πρώην δημοφερών και έχω διατελέσει, είχα την τιμή να είμαι περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης στον πρωτογενή τομέα στην εφαρμογή της πρώτης αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις πρώτες εκλογές που διεξήχθηκαν, ένα θεσμό καινοτόμο, ένα θεσμό που τον καθιέρωσε το τότε ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής δηλαδή. Με πολλαπλά, θέλω να πιστεύω, επιτεύγματα για την κοινωνία μας, αλλά και δίνοντας έτσι ρόλο σε όσους πολίτες επιθυμούσαν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με βασικό στόχο να γίνουν οι περιφέρειες ή οι περιφερειάρχες μικροί πρωθυπουργοί της κάθε περιφέρειας. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Χρειάζεται πολλής δρόμος για να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι σε θέση να δώσει τις εξουσίες και τους πόρους και τις αρμοδιότητες στις περιφέρειες για να παίξουν τον ρόλο τους. Μάλιστα. Κύριε Κλάδη, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ την περασμένη εβδομάδα δόθηκε εδώ στον Εύρο και σε ειδική έτσι, συνέντευξη τύπου που έγινε. Κάντε μου ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το ψηφοδέλτιο. Καταρχήν, εμείς ως ΚΚΕ συνολικά αποφασίζουμε. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιον που θα εγκρίνει πρωθυπουργό ή μέλος πρωθυπουργό που θα πάρει αυτό την απόφαση για το ποιος θα καταρτίζεται. Γίνονται προτάσεις. Εννοείται από την τοπική οργάνωση, από την τοπική επιτροπή. Ναι, συνολικά και συλλογικά γίνονται προτάσεις και αποφασίζεται με συλλογικές διαδικασίες το ποιοι θα παίρνουμε γνώμη από φίλους του κόμματος και βέβαια από τα μέλη του κόμματος, δεν το συζητάμε.
Τώρα, ένα σχόλιο για το, αυτό να γίνεται γενικότερα. Τώρα έχουμε όλα τα κόμματα προσπαθούν να κάνουν μια ανανέωση. Και σε ηλικίες και ούτω καθεξής. Τέτοια ανανέωση υπάρχει και στο ΚΚΕ. Αν και θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό το κυρίαρχο, γιατί είδαμε και νέους πρωθυπουργούς να μας σφάζουν κανονικά. Είδαμε και γυναίκες πρωθυπουργούς σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, να περνάνε φουλ αντιλαϊκά μέτρα. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είμαι νέος, ωραίος, έτσι, ή γυναίκα ή οτιδήποτε άλλο, που εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν και γυναίκες, πρέπει να υπάρχουν και νέοι στην πολιτική κτλ. Το ζητούμενο τελικά είναι στο τι πολιτική ασκεί ο καθένας. Και με βάση αυτό θα πρέπει να κρίνουμε και τους υποψήφους κατά τη γνώμη μας. Τώρα, εμείς στο ψηφοδέλτιο που δώσαμε και στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, αποτελείται από το Σταμάτη τον Κατζίδη, από το Σάββατο Δευτεραίο, από τη Φανή την Τρέλη, από την Άννα Μαρία τη Σίσκου, από το Γιάννη το Χιόνι και από το Σιδέρι τον Μιχαηλίδη. Έχουμε κάνει μια μίξη παλιάς και νέας γενιάς, να το πούμε έτσι, αγωνιστών όμως παρόλα αυτά, κυρίως από τους εργαζόμενους που θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ότι το ΚΚΕ είναι το κόμμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Άνθρωποι οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν μια σημαντική συμβολή στους αγώνες, στους όποιους αγώνες τέλος πάντων έγιναν και εδώ στην περιοχή μας, είτε στις αγροτικές κινητοποίησεις, είτε στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό θέλουμε να σηματοδοτήσουμε, γιατί την επόμενη μέρα τα προβλήματα, κατά τη γνώμη μας, θα είναι εδώ, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, και άρα χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη των αγώνων και να μπουν μπροστά, μπροστάριδες, έτσι όπως τους λέμε, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την επόμενη μέρα, μια ουσιαστική ανακούφιση και να βάλουμε πλώρη βέβαια για μια άλλη εξουσία με βάση το σκεπτικό που έχουμε και ως ΚΚΕ, που φαντάζομαι θα αναλύσουμε και στο επόμενο της εκπομπής. Έτσι. Οι εκλογές αυτές μπορεί να είναι εθνικές εκλογές, αλλά σίγουρα η κάθε περιοχή, ο κάθε νομός στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα και νομίζω ότι το ίδιο πράττουν και οι οργανώσεις τις οποίες τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπείτε εσείς σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Κανάρη, ποιο είναι αυτό το ξεχωριστό μήνυμα που ο Εύρος θέλει να στείλει μέσα από τις κάλπες αυτή τη φορά? Ποιο είναι το μήνυμα της κάλπης από τον Εύρο που θα σταλεί? Το μήνυμα της κάλπης από τον Εύρο είναι αυτό που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ισχυρή ανάπτυξη με αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα σαν νέα δημοκρατία και αυτό θα επικροτήσει και θα ενισχύσει και ο Εύρος. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι αυτό που δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, για να ξαναγίνει αυτοδύναμη, δηλαδή να έχει την ευχέρεια να παίρνει τις αποφάσεις που αυτή θέλει, χωρίς να υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς και ελέγχους, πρέπει να έχει ισχυρή ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη, ας πούμε, από το 2 στο 4%. Αυτό θα σημάνει αμέσως ότι θα έχουμε περισσότερα έσοδα και θα έχουμε ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε μια επαχθή φορολόγηση, η οποία διέλυσε κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη. Φορολόγησε τα πάντα και τους πάντες. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποια υπερπλεονάσματα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν κατέστησαν τη χώρα μας οικονομικά ισχυρή. Γιατί είναι απλά αφέμαξη του πλούτου των πολιτών, ο οποίος αντί να υπάρχει στα χέρια τους και να γίνει ανάπτυξη στις δουλειές τους, να γίνει κατανάλωση, να γίνει οτιδήποτε, μαζεύεται από το κράτος και το κράτος θα διανέμει με την λογική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με διάφορα επιδόματα τα οποία ενίοτε βαφτίζονται 13η σύνταξη ή διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι θα πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη, θα πείσουμε τους δανειστές μας, τους Ευρωπαίους φίλους μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σαν χώρα. Έχουμε ένα φοβερό δυναμικό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή αναξιοποίητο και εμείς θα το εκμεταλλευτούμε. Θα αλλάξουμε την νομοθεσία που περιβάλλει όλες αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις που πρέπει να γίνουν. Θα καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Εκεί θα είμαστε οδοστρωτήρες, στη γραφειοκρατία και όχι σε άλλα πράγματα τα οποία διάφορα fake news προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο. Και όλα αυτά λοιπόν θα κάνουν τον πολίτη να έχει ένα πολύ καλό τρίπτυχο στη ζωή του, το οποίο είναι το εξής: χαμηλότερη φορολογία,
περισσότερες και καλοπληρωμένες δουλειές, οι οποίες θα μπορούν να συντηρήσουν ένα νοικοκυριό σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα φροντίσουμε, να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς και να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους όπως την ονειρεύτηκαν. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τον Εύρο, επειδή είμαστε και ο πρώτος νομός, ο οποίος είναι και το σύνορο της Ευρώπης, ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα φροντίσουμε να στείλουμε το μήνυμα είναι όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταναστευτικές ροές, και οι οποίες τελευταία βλέπουμε έχουν αυξηθεί προς την περιοχή μας, τον Νότιο Εύρο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ή γενικότερα τα ύδατα εδώ πέρα. Δεν περνάνε πλέον από το ποτάμι, αλλά έρχονται από τη θάλασσα. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε το διαχωρισμό, να δούμε ποιοι είναι πρόσφυγες οι οποίοι χρήζουν προστασίας, να δούμε ποιοι είναι οικονομικοί μετανάστες και οι οποίοι θα έχουν μια άλλη αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει να είναι υπρέπουσα, εννοείται, σε συνδυασμό πάλι με την ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί είναι ευρωπαϊκό θέμα και όχι θέμα της Ελλάδας. Αλλά αυτό σίγουρα επηρεάζει την περιοχή μας, γιατί εμείς δεχόμαστε αυτά τα κύματα, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και πρέπει κάπως να φροντίσουμε ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα τα οποία έχουν εδώ αρνητικό αντίκτυπο. Ευχαριστώ, κύριε Γαναρή. Κύριε Οστόγλου, εσείς είστε και αυτός ο οποίος καλείστε να εκπροσωπήσετε πιθανόν τον Εύρο και να μεταφέρετε το μήνυμα που θα δώσει ο Εύρος λοιπόν κάτω στην Βουλή. Εσείς ποιες είναι οι προσπάθειές σας, τι πιστεύετε ότι, ποιο πρέπει να είναι το μήνυμα που στέλνει ο Εύρος σε αυτές τις εθνικές εκλογές? Αυτό θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα. Έτσι, και βεβαίως το κίνημα αλλαγής στις βουλευτικές εκλογές τις 7,5 Ιουλίου. Είναι μία σειρά από ζητήματα και προβλήματα τα οποία απασχολούν τον Εύρο και τους πολίτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτά που ανέφερε ο κ. Κανάρης προηγουμένως για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, η οποία αν δεν συνοδεύεται από κάποια μέτρα τα οποία στόχο θα έχουν την βελτίωση της οικονομικής απολαβής των εργαζομένων, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν εργαζόμενοι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ξέρω και εγώ προσωπικά και όλοι μας ξέρουμε ότι τα παιδιά κάποιων φίλων μας ή οι φίλοι μας δουλεύουν αυτή τη στιγμή και αμείβονται με 400 και 450 ευρώ και αντί για τετράωρο δουλεύουν πολλές φορές και 8 ώρες και 10 ώρες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει αυτή του είδους η εργασία και η εξάρτηση να σταματήσει, να μπει σε μια διαφορετική βάση και να μην καθίστανται όμοιροι οι εργαζόμενοι των εργοδοτών και με την συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα που έχει, τα οικονομικά που έχει ο κόσμος, να μην μπορούν να αρνηθούν να προσφέρουν την εργασία και να γίνονται όμοιροι τέτοιων καταστάσεων. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό για τον Εύρο μας είναι αυτό της ελαφρομετανάστευσης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο νομού, δεν μπορεί να λυθεί ίσως ούτε σε επίπεδο χώρας, αλλά θα πρέπει σίγουρα αυτές οι δομές που τα παλιότερα χρόνια κατηγορούσε και η σημερινή κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη με την αμυγδαλέζα, αυτές οι δομές φιλοξενίας που υπάρχουν να εξυγχρονιστούν, γιατί και χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ δεν εξετάζω αν είναι οικονομικοί μετανάστες ή μετανάστες άλλης μορφής. Θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το εργασιακό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια στο νομό μας δεν έχουν γίνει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι νέοι μας, οι οποίοι είναι πρικισμένοι αυτή τη στιγμή με πάρα πολλά προσόντα και μεταπτυχιακά, mm-hmm. να αναγκάζονται να καταφύγουν στις αγορές στο εξωτερικό και θυμίζει και ο Εύρος και η Πατρίδα μας μια κατάσταση της δεκαετίας του 50 και του 60 όπου φεύγαν οι γονείς μας μετανάστες στην Γερμανία ή στο Βέλγιο ή σε άλλες χώρες ως εργάτες και αυτή τη στιγμή τους επιστήμονες οι οποίοι θα ήσαν χρήσιμοι και μια που περιμένουμε και τις επόμενες γενιές την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που λένε οι διάφοροι ειδικοί και επιστήμονες θα ήσαν πολύ περισσότερο χρήσιμοι εάν μέναν στην πατρίδα μας και εάν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν εδώ και να δημιουργήσουν. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι επειδή καλλιεργείται και ένα κλίμα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας φοβίας προς δημοσίους υπαλλήλους ότι ενδεχομένως θα γίνουν απολύσεις. Εμείς, σαν κίνημα αλλαγής, έχουμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε αντίθετες σε κάθε τέτοιου είδους πολιτικές.
πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βγαίνει σχημένο το κίνημα αλλαγής από αυτές τις εκλογές, έτσι ώστε να είναι ο ρυθμιστής της κατάστασης και να μην επιτρέπει να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε, μια παρατήρηση, συγγνώμη. Δεν είπαμε τότε για απολύσεις, είπαμε για αξιολόγηση. Όχι, αξιολόγηση, άλλο αξιολόγηση, άλλο απολύσεις. Αξιολόγηση και μάλιστα όχι αρνητική, αλλά επιβράβευση των άξιων δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θέλουμε να διώξουμε κανένα από τη δουλειά του. Αλίμονο. Συγγνώμη για την διακοπή. Και αν επιτρέπετε, κύριε Κουμαντζίδου, φαίνεται ξεκάθαρα και από τις δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρουμε βεβαίως. Θα δούμε, γιατί θέλω να ρωτήσω μετά βέβαια και γι' αυτό. Με βάση τα ποσοστά τα οποία είχαμε και από τις τελευταίες εκλογές, από τις ευρωεκλογές. Κύριε Κλάδη, νομίζω ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Εύρος, ότι γίνεται και μία πάρα πολύ καλή πάσα συσσαγωγικά προς εσάς για το. Τι νομίζετε ότι πρέπει ο Εύρος, οι Ευρύτες, να ρίξουν μέσα στην κάλπη και να στείλουν το μήνυμά τους σε αυτές τις εκλογές? Ποια είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δώσουν προς το κέντρο να καταλάβει? Κοιτάξτε, και εδώ στον Εύρο, αν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες του νομού δώσουν μεγάλη δύναμη στο ΚΚΕ, θα είναι αυτό που θα κάνει την πραγματική διαφορά. Και το λέω αυτό γιατί ο νομός μας είναι ένας αγροτικός νομός, το ξέρουμε όλοι αυτό, έχει όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πολιτικές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ελληνικές κυβερνήσεις έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που είναι μάζεμα των χωραφιών, να το πω έτσι, σε λίγα χέρια, επιδοτήσεις στην ουσία το 80% των επιδοτήσεων το παίρνει το 20% των αγροτών και επίσης έχει ένα εργοστάσιο ζάχαρης κλειστό και ένα κάρο άλλα ζητήματα. Άρα, μια σημαντική πλευρά της ισχύουσας πολιτικής έχει να κάνει όχι με την γενικά αντιαγροτική πολιτική, αλλά με το ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών, των φτωχομεσαίων αγροτών και το πέρασμα της γης σε ολοένα και λιγότερα χέρια, τα οποία βέβαια θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν μεγάλες καπιταλιστικές, όπως λέμε εμείς με την ξύλινη γλώσσα μας, αλλά επιστημονικά έτσι λέγονται, αγροτικές μονάδες και επιχειρήσεις. Σε σχέση με τους εργαζόμενους. Και εδώ στο νομό δεν έχουμε πολιτικές οι οποίες εκφράζονται και είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Για παράδειγμα, έχουμε εργοστάσια τα οποία έχουν επιδοτηθεί με πάμπολα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού και είτε τα βλέπουμε να είναι κλειστά και να ρημάζουν, είτε τα βλέπουμε να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους, να τους έχουν απλήρωτους για μήνες. Έχουμε τέτοια παράδειγματα αρκετά στην περιοχή μας. Επίσης, έχουμε παραδείγματα από εταιρείες, είτε στον τουρισμό είτε αλλού, όπου οι εργαζόμενοι, αυτή τη στιγμή εδώ που μιλάμε, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δουλεύουν οι εργαζόμενοι full σεζόν χωρίς ρεπό, στον τουρισμό για παράδειγμα. Ή αντίστοιχα έχουμε εργαζόμενους όχι που δουλεύουν 9 μέρες συνεχόμενα σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σίγουρα θα πούν κάποιοι ότι αυτά δεν είναι νόμιμα, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, αλλά πρώτον, υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που έχουν ψηφιστεί και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης, που προβλέπουν κάποια από αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης, όταν έχουμε διαμορφωμένοι και σε αυτό έχουν ψηφίσει, δηλαδή την επόμενη μέρα, να το πω αλλιώς, τα μνημόνια, οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις κτλ. Θα είναι εδώ. Ποιους νόμους καταργήσανε? Του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν, για να έχουμε μια ανάπτυξη, και τελικά μιλάμε όλοι για ανάπτυξη, αλλά ξεχνάμε ανάπτυξη για ποιον.
όλη αυτή η ανάπτυξη που περιγράφουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι ανάπτυξη για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όποιο ψίχουλο μείνει θα πάρετε κι εσείς εργαζόμενοι ή άνεργοι, είτε ως παροχή, είτε τέλος πάντων με τον ΑΒ τρόπο. Και για να το ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε ανάπτυξη για το λαό, για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους μικρομεσαίους αγρότες. Αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει από ένα σύστημα το οποίο στηρίζει τα κέρδη των λίγων. Και άρα λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία, πηγαίνοντας στις κάλπες, να έχουμε και αυτά τα ζητήματα κριτήριο στην ψήφο μας και να ενισχύσουμε τις δυνάμεις αυτές που λένε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης σήμερα, στο 2019, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα και δεν γίνεται να ζούμε χειρότερα από τη γονείς μας. Κύριε Κυριαλάνη, πριν απαντήσετε το ερώτημα που σας θέτω για το μήνυμα που στέλνει ο Εύρος σε εθνικές εκλογές, σίγουρα θέλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις, αν μέσα θέλετε να απαντήσετε σε κάτι. Μέσα από την τοποθέτηση θα βγουν και οι απαντήσεις. Το μήνυμα, είτε από τον Εύρο, είτε από την Κρήτη, είτε από τα νησιά του Ιωνίου, είτε από τα ανατολικά νησιά του Βορείου Αιγαίου και από την Δωδεκάνησο και από όλη την Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, είναι ένα και το... Και το αυτό, μιλάμε για τις εθνικές εκλογές, δεν είναι κάποιο είδους περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές, όπου να υπάρχουν μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Εξάλλου, πριν από ένα μήνα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετή συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σήμερα όμως το διακύβευμα των εκλογών, των εθνικών εκλογών, είναι εξαιρετικά σοβαρά, εξαιρετικά σοβαρό. Θα υπάρξει παλινόρθωση του παλιού συστήματος που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια, που οδήγησε τη χώρα στην χρεοκοπία, που οδήγησε το λαό σε φτωχοποίηση, ή θα υπάρξει συνέχεια της πολιτικής που άνοιξε μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια από τον Αύγουστο του 2018. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, κυρίως τα δύναμα στρώματα του λαού μας, οι εργαζόμενοι και οι αγρότες, για τους οποίους όλοι βεβαίως χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, αλλά συγκεκριμένες πολιτικές δεν κατατίθενται στο τραπέζι για συζήτηση. Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι μπορούν από την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αυτό το κουτσουρεμένο, το μικρό, τη 13η σύνταξη που δεν ήταν ολόκληρη και που είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε στην επανάκτηση απολειών σειράς ετών, που δεν έγιναν βεβαίως από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και το ξεχνάμε αυτό, γιατί λες και η ιστορία στην Ελλάδα ξεκινάει από το 2015 και μετά, λες και δεν υπήρξε τίποτε προηγουμένως, λες και δεν υπήρξαν 11 περικοπές συντάξεων, και τώρα είμαστε σε θέση να απαξιώνουμε τόσο εύκολα μια μικρή επαναφορά, μια μικρή κατάκτηση έστω στους συνταξιούχους, που δεν εφαρμόστηκε όσον αφορά την περικοπή των συντάξεων, που είχαν στήσει οι πάντες χορό γύρω από την περιβόητη αυτή περικοπή που θα γινόταν και ήταν επίτευγμα της κυβέρνησης που κατάφερε να μην προχωρήσει σε περικοπή αλλά να προχωρήσει σε άφηση. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έκανε περικοπές. Δεν διέκοψε κανένα. Ποιος το έκοψε? Εγώ συγχωρείτε, με πολύ μεγάλη προσοχή σας άκουσα. Κύριε Σφυγγέννη, πραγματικά δεν μίλησε πουθενά σε κανένα και περίμενε απλώς τη σειρά του για να απαντήσει. Δεν μου τραπεί και εμένα να κάνω τις τοποθέσεις μου. Λέω λοιπόν πεντακάθαρα ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να αποχαιρετήσουν ακόμα και τις μικρές αυξήσεις που ήδη βαφτίστηκαν ως επιδόματα και απαξιωτικά κατατέθηκαν στο λόγο εδώ πέρα από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το αποχαιρετήσουν αυτό. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα διακυβεύματα. Πρέπει οι εργαζόμενοι να δούμε αν είχαν ή δεν είχαν επαναφορά του κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και ποιος τον καθιέρωσε τον υποκατώτατο μισθό. Αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, βεβαίως σε μικρά επίπεδα. Ναι, βεβαίως δεν ήταν στα επίπεδα που θέλαμε. Αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας υπήρξε αυτό. Είχαμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έτσι. Είχαμε επαναφορά της επεκτασιμότητας. Είναι μέτρα τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, μέχρι το 2015 τον Ιανουάριο, είχαν οδηγήσει τους εργαζόμενους σε δεινή θέση και βήμα-βήμα. Σιγά σιγά προσπαθούμε να ανακτήσουμε αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βεβαίως δεν θα υποστηρίξω, το εννοείς ο κύριος Κλάδης και σωστά, ότι θα υποστηρίξω ότι δεν εφαρμόζεται νομοθεσία στην αγορά εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ένα διαλυμένο ΣΕΠΕ, μια επιθεώρηση εργασίας, την οποία προσπάθησε στα μέτρα των δυνατοτήτων σε αυτή η κυβέρνηση να ενισχύσει, αύξησε κατά 30% το προσωπικό, επέβαλε ελέγχους στην αγορά.
Βλέπετε ποια είναι η συζήτηση σήμερα από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θέλει να υπάρχουν έλεγχοι. Το ζήτησε εξάλλου σε ένα εκεί, σε μια συνάντηση, κάποιος ξενοδόχος από τον κύριο Μητσοτάκη. Μη στέλνετε το ΣΔΟ, μη στέλνετε ελέγχους, μη στέλνετε τίποτε, να εφαρμόσουμε όποια εργασιακή πολιτική ζούγκλα στέλνουμε σε επιχειρήσεις. Και το επταήμερη εργασία είναι τελείως διαφορετικό, γιατί άνοιξε και αυτή η συζήτηση, την έθιξε ο κύριος Κλάδης, είναι τελείως διαφορετικό από το επταήμερη λειτουργία. Αφού βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε στεναρά την επταήμερη εργασία, που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, και αν είναι δυνατόν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία και να μην συμφωνήσουν εντός εισαγωγικών οι εργαζόμενοι κάτω από την απειλή της απόλυσης, τότε θα προχωρήσουν στην επταήμερη εργασία. Άλλο η επταήμερη λειτουργία που υπάρχει και σε δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες, η αστυνομία κτλ. Δουλεύουν σε βάση εβδομαδία, αλλά και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις. Όπου υπάρχει επταήμερη λειτουργία, αλλά υπάρχει η τετραήμερη εργασία, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη επιχείρηση και καινούργια επένδυση που έγινε στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, για μένα το ζήτημα είναι οι πολίτες, με το σκεπτικό που θα οδηγηθούν στην κάλπη, είναι εάν θα προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τη θετική πορεία της χώρας στο οικονομικό πεδίο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ή θα επιλέξουν μια άλλη πολιτική η οποία εγκυμονεί σοβαρότερους κινδύνους για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους και για τους αγρότες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γελανή. Απλά επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πολύ σύντομη παρατήρηση, πολύ. Γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνομιλία που είχε και που αναφέρθηκε, δεν είπε ότι δεν θα στείλω το ΣΔΟΕ. Είπε ότι δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να λέει που θα πάει το ΣΔΟΕ. Αλλά υπηρεσιακό θέμα. Αυτό βέβαια, όλο αυτό με το βίντεο ήταν έτσι. Είναι πραγματικά. Α, το αναζητήσει ο κόσμο στο διαδίκτυο. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσει, κυρίε και κύριοι, και αμέσω μετά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο, και σήμερα συζητάμε για τις εθνικές εκλογές για τις 7 Ιουλίου, και μαζί μας είναι λοιπόν ο κύριος Κώστας Κεγιαλάνης, ο γραμματέας περιφερειακής από τη γραμματεία της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Γιάννης Ιωάννης Κανάρης από τον είναι υπεύθυνος τομέας οικονομίας της ΝΟΔΕ, ο κύριος Γιώργος Σούστογλου, υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, και ο κύριος Διονύσης Κλάδης, το μέλος της τοπικής επιτροπής του ΚΚΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αφού αναφερθήκαμε έτσι λίγο ειδικότερα στον Εύρο, θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω και να πάμε εκεί στις ευρωεκλογές, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και πλέον μπήκαμε στην φάση των εθνικών εκλογών, των πρόωρων εθνικών εκλογών, και οδεύουμε προς την 7η Ιουλίου. Να ξεκινήσω τώρα με εσάς, κύριε Ουστογλού, και θέλω, όχι βέβαια να μου σχολιάσετε κυρίως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά θέλω να μου πείτε αν ανατρέπεται το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αν θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα που θα δούμε σε αυτές τις εθνικές εκλογές σε σχέση με εκείνο που αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης, κατά τα ψέματα. Προηγουμένως όμως, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που έλεγε ο κύριος Κυριαγάννης σε σχέση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τις συντάξεις, εγώ είμαι από αυτούς που δεν χαίρονται όταν μιλάμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις συντάξεις. Γιατί αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και πώς θα βάλουμε τους νέους μέσα στην εργασία, αλλά και σε έναν τρόπο να μπορούν να συντηρηθούν και μόνοι τους και να στήσουν το δικό τους σπιτικό, τη δικιά τους την οικογένεια. Δηλαδή, όταν ακόμη συζητάμε για τις συντάξεις, και έχουν δίκιο και οι συνταξιούχοι, γιατί από τα 1.000 ή τα 500 ευρώ που παίρνουν, τα περισσότερα τα δίνουν στα παιδιά ή στα εγγόνια, δεν μας τιμά όμως καθόλου αυτό ως πολιτική και ως κυβέρνηση, σαφώς και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί έπρεπε να είχαν δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες ώστε να μπορούσαν οι νέοι να είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι και να μην συζητούσαμε για τις συντάξεις αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, νομίζω ότι αποτύπωσε μια πραγματικότητα για την οποία προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μέχρι το τέλος οι δημοσκοπήσεις άλλα έδειχναν, είχαν τελείως διαφορετικά μεγέθη και προφανώς οι 10 μονάδες διαφορά που έχει το πρώτο από το δεύτερο κόμμα είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα,
για τις εθνικές εκλογές. Θέλω να πω, όπως φαίνεται και από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, δείχνουν ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να μπορεί κανένας να πει με βεβαιότητα σε τι μέγεθος θα είναι αυτή, αν θα μπορέσει δηλαδή να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνονται και αυτά είναι ανεξερεύνητο που θα πάνε αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και βέβαια όλα δείχνουν ότι το κίνημα αλλαγής έχει καθιερωθεί ως τρίτο κόμμα και υπάρχει μία τάση για μία μικρή άνοδο των ποσοστών, η οποία ενδεχομένως ή θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να αγγίξει και το 10%. Βέβαια και εδώ συνέβησαν κάποια πράγματα όπως η μη συμμετοχή του κ. Βενιζέλου στο ψηφοδέλτιο που άλλαξε λίγο τις μετρήσεις που υπήρχαν για το κίνημα αλλαγής. Η επαφή μου όμως αυτό το διάστημα την τελευταία εβδομάδα από τη στιγμή που πήρα που ανακοινώθηκε και επίσημα η υποψηφιότητά μου, διαπιστώνω ότι υπάρχει μία θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και μία έτσι συμπάθεια προς το κίνημα αλλαγής, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν μέσα από αυτό να εκφράσουν και τις ιδέες και τις απόψεις του, αλλά και να διεκδικήσουν αυτά που δεν μπόρεσε να τους προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά μία πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου ψηφίσαν και εμπιστεύτηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που προέρχονταν κυρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί πίστεψαν ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα διαφορετικό λόγο και μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντι και στους πολίτες και στην ίδια την κοινωνία σε σχέση με τα προηγούμενα κόμματα. Δυστυχώς διαψεύτηκαν σε αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει μια ροή προς τα διάφορα κόμματα. Έτσι λοιπόν είμαι και εγώ πολύ δύσκολο να καθορίσω και να πω πώς και με ποιον τρόπο θα επηρεάσουν όλα αυτά τις εθνικές εκλογές. Φαίνεται όμως ότι ήδη έχουν πάρει την πορεία τους τα πράγματα και η πορεία είναι μία αναστρέψιμη και η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Κύριε Κλάδη, ένα σχόλιο σας για το θέμα αυτό, αν και τα ποσοστά γενικότερα των κομμάτων στις ευρωεκλογές και του ΚΚΕ μπορεί να αλλάξουν τελικά στις εθνικές εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αντικειμενικά όμως καταγράφηκε μια τάση που δεν μπορούμε να την παραβλέπουμε. Υπήρξε μια μεγάλη μερίδα κόσμου ο οποίος γύρισε την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές λόγω και της αντιλαϊκής πολιτικής που έχει ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε και να καταγράφεται, είναι συγκεκριμένο. Εμείς λέμε ότι, απ' την άλλη βέβαια, υπήρξε και μια συντηρητικοποίηση περαιτέρω του εκλογικού σώματος, γιατί δυστυχώς η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα διάστημα και ως κυβέρνηση εκτιμάμε ότι ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τους δικαίωσε, γιατί είπαν να και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια κάνει, στην ίδια ρότα κινείται. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που κινείται σε πιο συντηρητική κατεύθυνση. Επίσης, σε σχέση με εμάς, με το ΚΚΕ, εκτιμάμε ότι αντέξαμε αυτή την πόλωση που υπήρξε, γιατί θεωρούμε ότι προσυδίαζε εθνικές εκλογές. Αυτές οι ευρωεκλογές δεν ήταν μια χαλαρή ψήφος και είδαμε τελικά ότι οδήγησε σε εξελίξεις εκλογικές. Έχουμε ξανά εκλογές εθνικές τώρα, ας πούμε. Την ίδια ώρα που άλλα κόμματα καταποντίστηκαν. Να θυμίσω τους ΑΝΕΛ, να θυμίσω την Ένωση Κεντρών, να θυμίσω το ποτάμι και ούτω καθεξής. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια σταθερότητα ενός κόσμου σε αγωνιστική κατεύθυνση που, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε και εμείς προεκλογικά, ότι μέσα σε αυτό το σύστημα δεν μπορούν να υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις, φιλολαϊκές ανάσες ή οτιδήποτε άλλο, και ότι μόνο με τον αγώνα του εργαζόμενος μπορεί να αποσπάσει
κατακτήσει, αλλά να βάλει και πλώρη συγκρουόμενος με αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να καλυφθούν πραγματικά οι σύγχρονες ανάγκες του. Από αυτήν την άποψη, φαίνεται ότι ένας κόσμος το εκφράζει. Αυτό δεν τσιπάει στα ψεύτικα διλήμματα, όπως αυτά που έβαλε πριν και ο κύριος Χεριαλάνης σε σχέση με, με τα εργασιακά, με τις συντάξεις και ούτω καθεξής, γιατί αντικειμενικά η επόμενη μέρα και ότι θα γίνει το σχέδιο το αντιγράφουν και οι δύο από τις απαιτήσεις, γιατί τσακώνονται ποιος αντέγραψε και από ποιον το πρόγραμμα τώρα για μετά τις εκλογές. Το αντιγράφουν και οι δύο, εμείς λέμε, από τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, από το μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά που υπάρχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί αντιγράφουν και παίρνουν ξεκάθαρα ζητήματα που, από τη μία, λένε για αυμίωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τα λένε και οι δύο. Και από την άλλη, δωράκια που ψηφίζουν και οι δύο, τα είδαμε πριν κλείσει η Βουλή, σε φαρμακοβιομηχανούς, σε εφοπλιστές, σε, να μην τα λέω ένα-ένα. Και από την άλλη, για το λαό, άμα περισσέψει κανένα ψίχουλο και να τσακωνόμαστε για το ποιος θα δώσει κανένα ψίχουλο ή θα κόψει κανένα ψίχουλο από αυτά που έδωσε ο άλλος. Άρα λοιπόν, νομίζουμε ότι αυτό υποτιμά το λαό και θα πρέπει να εκφραστεί και σε αυτές τις εκλογές, να μην μπει στο δίλημα ποιος θα είναι, αν η διαφορά θα είναι 7 ή 9 ή δεν ξέρω εγώ πόσες μονάδες, αλλά να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ για την επόμενη μέρα που θέλουν, να το πούμε αυτό, ότι δεν σταματάνε να θέλουν το ΚΚΕ όσο γίνεται με χαμηλότερη εκλογική δύναμη, ώστε να θεωρούν ότι υπάρχει το πράσινο φως και το επόμενο διάστημα να με λυμμένα χέρια να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα αντεργατικά μέτρα. Αυτό ο κόσμος, ο αριστερός, ο προοδευτικός, να μην το επιτρέψει, να μην μπει στο δίλημα αν θα είμαστε με την αριστερά του ΝΑΤΟ των μνημονίων ή με την υποτιθέμενη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Και τη δεξιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γλάδη. Κύριε Κυριαλάνη, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν αυτό που μας οδήγησε και στις εθνικές εκλογές και σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανατρέψει αυτό το ποσοστό. Ανατρέπεται, λέτε. Κοιτάξτε, λέτε. Οι ευρωεκλογές ήταν μια άλλη κάλπη. Είχε βεβαίως χαρακτηριστικά σύγκρουσης πολιτικών, διαφορετικών πολιτικών, διαφορετικών στοχεύσεων, διαφορετικών κατευθύνσεων των δύο κυρίαρχων κομμάτων στην πολιτική σκηνή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν εκλογές με διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Αν δείτε σε ένα εκλογικό τμήμα, θα θυμηθείτε όλοι που πήγαμε να ψηφίσουμε, είχε ένα τεράστιο τραπέζι με απλωμένα ψηφοδέλτια, τα πάνω από 40 τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που διεκδικούσαν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και από αυτή την άποψη υπήρχε έτσι μια, είναι μια διαφορετική ψήφος πάντα οι ευρωεκλογές, και το κυβερνητικό κόμμα συνήθως παίρνει και ένα μήνυμα εντός εισαγωγικών από τους πολίτες, που εκφράζει και την δυσφορία του και τη δυσαρέσκειά του για την όποια πολιτική άσκησε. Αυτό είναι έτσι παραδοσιακό, νομίζω, στο πολιτικό σκηνικό. Όμως, αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και από τις μετρήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα και δείχνουν πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις του εκλογικού σώματος, αρκετοί πολίτες συνειδητοποιούν ποιο θα είναι το ζωφερό μέλλον που τους περιμένει σε περίπτωση νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και μου έκανε εντύπωση πραγματικά από τον κύριο Ούστογλου, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι θα είχε διαφορετική προσέγγιση πολιτική αυτή η βεβαιότητα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας και το ζήτημα της... Εκτός και αν δεν το... Ναι, σύμφωνα με ότι δείχνουν... Να το δεχτώ έτσι, γιατί διαφορετικά προκαλεί τεράστια αρνητική εντύπωση η προσδοκία της νίκης της Νέας Δημοκρατίας και ο συμπληρωματικός ή παραπληρωματικός ρόλος του Κινάλ, που αρκετοί, παραδεχτείτε το, στο κόμμα σας το έχουν ως στόχο, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα στο οποίο επιτίθεται και το έχει τη χάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Δεν απαντώ συνήθως και έτσι δεν μ' αρέσει η αντιπαράθεση με το ΚΚΕ, αλλά θα ήθελα να επισημάνω στον κύριο Κλάδη, αν το τοπίο που περιέγραψε, να δεχθώ κι εγώ ότι είναι αυτό και έχει δίκιο σε όλες τις επισημάνσεις και σε όλες τις
την κριτική που άσκησε και για τις πολιτικές συμπεριφορές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αναρωτηθεί ποτέ το ΚΚΕ γιατί οι πολίτες που έστρεψαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν στρέφουν το πρόσωπο προς το ΚΚΕ? Γιατί τα ποσοστά του ΚΚΕ συρρυκνώνονται και τίνει να πιάσει το ποσοστό του, να είναι στην ίδια μοίρα με το ποσοστό του κόμματος του κ. Βελόπουλου? Αυτό νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, μα εγώ σας ακούω υπομονετικά, προκαλείται συνέχεια σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης με την στοχευμένη και έτσι επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και από προηγούμενες συζητήσεις. Αλλά δεχτείτε όμως και εσείς ένα ερώτημα. Γιατί ο λαός, δηλαδή έχει κάποιο πρόβλημα ο λαός που δεν αντιλαμβάνεται τις εκκλήσεις σας για την πολιτική? Αν κάνετε ερώτημα, θα πρέπει να απαντήσεις, έτσι, κύριε Γεργιαλάνη. Είναι φιλολογικό το ερώτημα, προφανώς. Εσείς θα διευθύνετε τη συζήτηση και θα καθορίσετε ποιος θα απαντήσει. Και σας λέω, δεν το κάνω και συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή και το ΚΚΕ πρέπει να αναρωτηθεί αν η δική του πολιτική είναι σε σωστό δρόμο και, εν πάση περιπτώσει, στην οποία καλεί τους πολίτες. Και γιατί οι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, δεν στρέφονται προς τα εκεί? Γιατί οι πολίτες θέλουν, οι αριστεροί πολίτες, οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, σίγουρα μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους, μπορούν να ακουμπήσουν την αγωνιστική τους διάθεση στο κυβερνητικό κόμμα σήμερα και είμαι βέβαιος και αύριο, διότι σας λέω, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα οι ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές. Όσον αφορά για το ότι ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην προκήρυξη, ζήτησε μάλλον από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εθνικών εκλογών, ποτέ δεν κρύφτηκε και ποτέ είναι γνωστό αυτό από την πρόσφατη ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μπαίνουν ζητήματα από τους πολίτες, τότε ο λόγος δίνεται στους πολίτες να αποφασίσουν με την ψήφο τους ποια πορεία θέλουν να ακολουθήσει η χώρα. Και τι αύριο θα επιφυλάσσει η όποια κυβέρνηση βγει για το μέλλον των παιδιών τους και το μέλλον των εργαζομένων. Μάλιστα. Ξεχνάει λίγο μια παρατήρηση, όμως δεν μπορώ, πρέπει να την κάνω. Συγχωρέστε με τον χρόνο, δύο λεπτά. Ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν το κόμμα του 3%. Έτσι, και τότε δηλαδή τα έλεγε κακά και τώρα τα λέει ωραία και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε. Εγώ, λοιπόν, γιατί δεν άρα λοιπόν, το κόμμα του άρα, λοιπόν, 15%. Θα το αποφασίσει ο κόσμος. Θα το αποφασίσει ο κόσμος. Ακριβώς αυτό. Άρα μην έχουμε δυστυχώς, και να το θέσω αυτό σε έναν κόσμο που έχει σημασία, αν έχει κάτι σημασία αυτό είναι, μας τσουβαλιάζει ένας κόσμος και το ακούμε από τις περιοδίες και τα λοιπά. Είδαμε και εσάς τους αριστερούς τι κάνατε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχει το ΚΚΕ και εμείς θα κάνουμε τα πάντα, απευθυνόμαστε στον κόσμο και λέμε θα κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε τα οράματα της αριστεράς που λέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή, εντάξει, δεν εμείς θα τα ξαναβάλουμε. Εγώ νομίζω τώρα, κύριε Κλάδη, ίσως το κλείσιμο θα μπορούσατε να κάνατε. Ναι, εντάξει, θα τα βάλουμε μπροστά. Δεν θα αφήσουμε να λερώνονται έτσι τα οράματα, τα ιδανικά της αριστεράς και όλο το πρώτο διάστημα. Αυτή η επίθεση που σας σημειώνω είναι ότι θα στρέψει τον κόσμο της αριστεράς στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κανάρη, περιμένετε τη σειρά σας. Είναι και λογικό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Θεωρείτε το πρόβλημα είναι το ΚΚΕ και όχι οι ψηφοφόροι που χάνετε προς την Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κλάδη, σας παρακαλώ. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αν αυτό θα αλλάξει και τελικά δεν θα έχει το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών κατά συνέπεια πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, στις 26 Μαΐου η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε ευρωεκλογές, το οποίο κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε δύο παράγοντες, κατά κύριο λόγο. Ο πρώτος είναι το ύφος και το ήθος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πάντοτε μίλησε ενωτικά, δεν δίχασε τους πολίτες και είχε να εκφέρει και να εκφράσει μόνο θετικό λόγο. Σε αντιπαραβολή με τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα και με τον γενικότερο πολλακισμό σαν ύφος το οποίο υιοθέτησε. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε μια τάση η οποία επεδίωκε να εκφραστεί επιτέλους μετά από 4,5 χρόνια στις κάλπες, στην κοινωνία μας, τη διαπερνούσε οριζόντια και κάθετα. Ο κόσμος κουράστηκε από όλο αυτό που έζησε. Από τη φοροεπιδρομή, από αυτό το ύφος που είπα νωρίτερα, από το γενικότερο τρόπο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κάλπες λοιπόν που στήθηκαν για τις ευρωεκλογές
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού πήραν χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών. Γιατί ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Άρα, από τη στιγμή που ο κόσμος έδωσε την νίκη στη Νέα Δημοκρατία με 9,5 μονάδες διαφορά περίπου, είναι φανερό ότι πλέον ο κόσμος δυσπιστεί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό άλλωστε αναγκάστηκε να προκηρύξει εκλογές. Δεν νομίζω ότι περνούσε από το μυαλό του κάτι τέτοιο. Αλλά υποχρεώθηκε από το πολύ δυσμενές αποτέλεσμα και την μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κοινωνίας και κοινοβουλίου να προβεί σε πρόορες εθνικές εκλογές. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις που υπήρξαν έπεσαν μέσα αυτή τη φορά. Δεν είχαμε πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες όντως κάποιες φορές αστόχησαν, γιατί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτικού γίγνεσθε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια προφανώς έκαναν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εταιρείες να αστοχήσουν. Αυτή τη φορά όμως έπεσαν μέσα. Και πλέον, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και ένα επίσημο αποτέλεσμα της ευρωεκλογίας, οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η τάση του κόσμου παγιώνεται. Ο κόσμος έχει αποδεχθεί το θετικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αποδεχθεί όχι μόνο αυτά που είπα πριν για την οικονομία, που είναι βασικά χαρακτηριστικά μας για την ασφάλεια, αλλά και για το κοινωνικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία έχει στο πρόγραμμά της πολύ σημαντικές προτάσεις για το κοινωνικό κράτος, οι οποίες φυσικά εμπεριέχουν και κάποια κοινωνικά βοηθήματα. Αυτό που η Νέα Δημοκρατία όμως υποστηρίζει είναι ότι αυτά τα βοηθήματα δεν πρέπει να είναι μόνιμα. Πρέπει να είναι προσωρινά και να ανακουφίζουν και παράλληλα να βοηθούν τους πολίτες να επανεκκινήσουν τη ζωή τους. Είτε είναι συνταξιούχοι, άρα όχι φυσικά να βρουν κάποια δουλειά, αλλά να προσπαθήσουν βοηθώντας τα παιδιά τους να πετύχουν να βρουν καλύτερες δουλειές μέσα από το όλο σύστημα και το πώς θα λειτουργεί, να πετύχουν καλύτερες συντάξεις οι συνταξιούχοι, αλλά και τα παιδιά καλύτερους μισθούς. Ένα επίδομα ανεργίας που θα κρατάει για χρόνια δεν βοηθάει κάποιον να προσπαθήσει να επιμορφωθεί, να κυνηγήσει μια καλύτερη δουλειά. Φυσικά και οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους θα πρέπει να αλλάξουν τακτική τους, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να πάμε σε καλές, όπως είπα πριν, καλές δουλειές, καλοπληρωμένες, δουλειές υψηλής στάθμης, έτσι ώστε τα παιδιά που έχουν όντως πολλά προσόντα πλέον να μπορέσουν να βρουν τέτοιες δουλειές στη χώρα μας και να μην αναγκάζονται να φεύγουν. Έτσι ώστε να μείνει αυτός ο πλούτος, ο εκπαιδευτικός, ο γνωσιακός πλούτος που προσφέρει το ελληνικό κράτος μέσα από τα πανεπιστήμια του στον κόσμο, να μείνει τα παιδιά να μείνουν εδώ, να δουλέψουν εδώ και όλο αυτό να παράξει πρόσθετη υπεραξία. Τέλος πάντων, έτσι ώστε η κοινωνία μας, η οικονομία μας, η χώρα μας να πάει μπροστά. Θεωρώ λοιπόν ότι, για να κλείσω με αυτό, ότι αυτό το μήνυμα που στάλθηκε στις ευρωεκλογές παγιώθηκε. Η Νέα Δημοκρατία διευρύθηκε τόσο δεξιά όσο και αριστερά. Κατάφερε να συρρυκνώσει τη Χρυσή Αυγή, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και στις εθνικές εκλογές να πετύχουμε το βασικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γανάρη. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω στην τελευταία συζήτηση που θα κάνουμε. Πριν να πω κάτι, σε μια παρατήρηση που έκανε προηγουμένως ο κ. Κυριακάνης, ότι είναι το κίνημα αλλαγής συμπληρωματικό, παραπληρωματικό κτλ. Αυτά. Δεν ευσταθώστε. Αυτό είναι από τις τοποθετήσεις της Πρόεδρου. Όχι, είσαι η Πρόεδρος. Ξεκάθαρα. Με μανία του. Ξεκάθαρη και με δήλωσή της είπε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα. Τώρα ακούγεται αυτή η δήλωση. Όχι, ήταν προχθές. Την προηγούμενη εβδομάδα το είπε στην Αθήνα. Κύριε Κλάδη, πραγματικά ένα λεπτό να σας δώσω το χρόνο και προκάλεσμα προς τους ψηφοφόρους, γιατί η επόμενη ερώτηση που θέλω να τη συμπεριλάβω μέσα, αλλά θα είναι πολύ σύντομος ο χρόνος, στο ένα λεπτό, είναι η αποχή, αν αυτό προβληματίζει για την περίοδο που γίνονται οι εκλογές και ποιο είναι αυτό το μήνυμα που στέλνετε στον κόσμο ώστε να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει το ΚΚΕ. Ναι, εμείς όσο πιο σύντομα μπορώ, να πω ότι την επόμενη μέρα τα προβλήματα θα είναι εδώ. Υποτίθεται ότι είχαμε μια κυβέρνηση αριστεράς, αλλά είδαμε ότι συνέχισε στα ίδια χνάρια με τους προηγούμενους. Και το λέω αυτό γιατί την επόμενη μέρα θα είναι εδώ πληστηριασμοί που έκανε ιδιώνυμο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν εναντιώνεις τους πληστηριασμούς μπαίνεις κατευθείαν μέσα αυτόφορο. Η φιλολαϊκή πολιτική λοιπόν που λέγαμε πριν. Δεύτερον, είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα, οι μεταμνημονιακοί δεσμεύσεις και όλα αυτά που έχουμε. Άρα λοιπόν το εισόδημα του Κοσμάκη θα είναι στη Μέγκαινη. Και εδώ ο κόσμος ας αναλογιστεί. Ποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, στον οποιοδήποτε οδοστρωτήρα έρθει την επόμενη μέρα, είτε το ΜΕΝ είτε τους ΔΕ. Μπορεί το ΚΙΝΑΛ, μπορεί άλλα κόμματα διάδοντες αστέρες που τα έχουμε δει, που έρχονται, εξαφανίζονται, βγαίνουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, πηγαίνουν τσόντα σε κυβερνήσεις
όλο το προηγούμενο διάστημα τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σταθερή, δοκιμασμένη, σίγουρη δύναμη, η οποία δεν είναι μόνο σίγουρη και δοκιμασμένη, είναι και αγωνιστική και μπορεί να μπει μπροστά, να διεκδικήσει, να βάλει πλάτη, να συσπηρωθεί ο κόσμος για να έχουμε έστω και την παραμικρή ανεπούφυση σήμερα, αλλά μην το ξεχνάμε, να ανοίγουμε το δρόμο και για το αύριο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ και καλούμε πολύ την νεολαία να έρθει να... και ξέρουμε ότι τα κροκοδίλα δάκρυα κάποιων για την αποχή να σκεφτούμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ζορίζεται να πάει να ψηφίσει. Κύριε Κλάδη, και να πάρει μέτρα κυβέρνηση που δεν πήρε για τον κόσμο να τον διευκολύνει όπως δεν έκανε για τις ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλάδη. Κύριε Κυριαλάνη, σύντομος ο χρόνος, περίπου στο λεπτό, αν μπορείτε ο κόσμος να ψηφίσει και αν η αποχή αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα που μπορεί να έχουμε. Μόλις πριν από την προηγούμενη τοποθέτησή μου, είχα, νομίζω με σαφήνεια είχα πει ότι είναι τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά από την κάλπη των ευρωεκλογών πριν από τις 26 Μαΐου με την κάλπη των εθνικών εκλογών. Ο κόσμος καλείται από εμάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλείται στις κάλπες. Μπορεί η εποχή να μην βοηθάει ιδιαίτερα λόγω του καλοκαιριού, αλλά όταν έχουμε να αποφασίσουμε για τη ζωή μας, για το αύριο, για το μέλλον της πατρίδας μας, για το αύριο των παιδιών μας, νομίζω ότι κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να σταθεί ικανό από το να επιτρέψει στους πολίτες να απέχουν από αυτές τις εκλογές. Η συμμετοχή και η δυναμική συμμετοχή των νέων στις εκλογές, το μήνυμα που πρέπει να στείλουν, η κυβέρνηση που θα πρέπει οι πολίτες αυτής της χώρας να διεκδικήσουν να έρθει στην εξουσία την επόμενη μέρα, είναι για να συνεχίσει αυτή την πορεία εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, όπου τώρα δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη της οικονομίας, σε μείωση της ανεργίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ανεργία την παραλάβαμε στο 25% και έπεσε στο 17% περίπου, πάνω από 8-9 μονάδες περίπου. Ευχαριστώ. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Κυριαλάνη, παρακαλώ. Ελπίζω. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο στις εκλογές να υπερασπιστεί τις δικές του κατακτήσεις και να δώσει την ισχυρή εντολή στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει αυτή την πορεία της εξόδου από τα μνημόνια και της ανάπτυξης χώρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριαλάνη. Κύριε Κανάρη, ένα λεπτάκι λίγο σύντομο, λοιπόν, σας παρακαλώ. Ναι. Εξυπακούεται ότι όλοι πρέπει να προσέλθουμε στις κάλπες και να ψηφίσουμε. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να τιμούμε ανεξαρτήτου εποχής, συνθήκων, δυσκολιών κτλ. Να στηρίξουν φυσικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα, θα φέρει μια ισχυρή ανάπτυξη, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδύναμη Ελλάδα. Η οικονομία και μόνο στην προσδοκία της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε την εμπιστοσύνη που λαμβάνει από τους επενδυτές. Τόσο το χρηματιστήριο όσο και η αποδόση των ομολόγων έχουν αρχίσει και πέφτουν και το χρηματιστήριο ανεβαίνει ο ρυθμός ανάπτυξής του και οι αποδόσεις πέφτουν των ομολόγων, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Θα αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τόσο πολύ ισχυρά δέχτηκαν πειρά από την νέα κυβέρνηση. Πρέπει αυτό να συμβεί οπωσδήποτε, γιατί χωρίς ισχυρούς θεσμούς η δημοκρατία μας γίνεται ελλειμματική. Επίσης, η καθημερινότητα των πολιτών θα βελτιωθεί, θα έχουμε αλλαγές στην παιδεία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, παντού όλα θα πάνε προς το καλύτερο, γιατί θα έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και τέλος, γιατί δεν αναφέρθηκε καθόλου, η εξωτερική πολιτική της χώρας θα ανακτήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο, γιατί την δεδομένη στιγμή η Ελλάδα δυστυχώς άγεται και φέρεται. Και πολλές φορές απουσιάζει από τραπέζια στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις που την αφορούν άμεσα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί, αλλά η χώρα μας θα έχει πάντα θέση ισχύως και ισχυρές συμμαχίες για να διασφαλίζει πάντοτε τις εθνικές θέσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανάρη. Κύριε Ούστογλου, ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει κοινάλ και να ψηφίσει φυσικά τον Γιώργο Ούστογλου. Η αποχή είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε τους πάντες και δεν είναι καλό. Αυτό όμως δείχνει ότι υπάρχει μία απαξίωση προς το πολιτικό, προς τους πολιτικούς και γενικότερα προς την πολιτική, κυρίως από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ίσως δεν προσδοκούν κάτι καινούργιο από τους πολιτικούς και από εμάς που ασχολούμαστε με αυτά. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά που περάσαμε σαν ελληνικός λαός να μας γίνουν μαθήματα για να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια. Και
θα πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ αυτών, μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών, μεταξύ του κράτους και του πολίτη, έτσι ώστε και ο πολίτης να ξέρει ότι το κράτος είναι δίπλα του σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, υγείας, με τις συντάξεις εργασίας, αλλά και, και να προστατεύει τις εγκατακτήσεις των εργαζομένων το ίδιο το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους να ψηφίσουν, να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Φυσικά θα ζητήσω την ψήφο σε προσωπικό επίπεδο, γιατί θα ενισχύσει και το κίνημα αλλαγής, που όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι κατάλαβε πού ήταν και για ποιο λόγο βρέθηκε σε αυτό το σημείο, και είναι εκείνο που μπορεί να είναι ο ρυθμιστής αντιλαϊκών πολιτικών, αλλά και οτιδήποτε άλλο σχεδιάζονται από την κυβέρνηση που θα προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ούστογλου. Καλή επιτυχία σε εσάς σε προσωπικό επίπεδο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κυριαλάνη, τον κύριο Ιωάννη Κανάρη, τον κύριο Διονύση Κλάδη και εσάς, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμη ένα πολιτικό βαρόμετρο. Καλό σας βράδυ.